Να υπενθυμίσω ότι πριν από ένα μήνα, όσον αφορά το τοπίο στα ΜΜΕ, είχαμε καταθέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επίκαιρη επερώτηση με θέμα την εξαγορά της Fortnet. Ξέρετε, αυτό είναι ένα γίγα σκάνδαλο που εκεί που η Fortnet προσθέσει στις τράπεζες 380 εκατομμύρια, διατελέστηκε εν τέλει το έγκλημα και το σκάνδαλο, κουρεύτηκε όλο αυτό και την εξαγόρασε ο κύριος Μαρινάκης με 45 εκατομμύρια, αν θυμάμαι σωστά το ποσό. Τη στιγμή δηλαδή... 34. Συγγνώμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. 33.900. Το μέγεθο. Όχι, όχι, δεν είναι το μέγεθο. Το θέμα λοιπόν... Αυτό είναι το προηγούμενο και δεν έχει τελειώσει κιόλας το προηγούμενο. Με την υπερσυγκέντρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε λίγα μόνο πρόσωπα, εν είδη μονοπωλίου, κρατικοδίαιτου κιόλας μονοπωλίου, γιατί δίνονται λεφτά, κρατικές επενδύσεις σε αυτές τις λίγες επιχειρήσεις, είναι ότι βλέπουμε για μία ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόζει έναν απόλυτο υπερσυγκεντρωτικό μετακαπιταλισμό, ο οποίος δεν υπακούει καν στους κανόνες του καπιταλισμού και της ελεύθερης αγοράς. Διότι όταν προμοτάρεις συγκεκριμένο επιχειρηματία, όταν αυτός ο επιχειρηματίας έχει καταγγελίες από έντυπα μέσα του συντηρητικού χώρου για το πρακτορείο διανομής τύπου που έχει, ότι εφαρμόζει παράνομες τιμολιαδιακές ή αυθαίρετες τιμολογιακές πολιτικές, προκρίνοντας δικές του εφημερίδες και αφήνοντας άλλες και ότι φτάνουν στην ώρα τους στη Θεσσαλονίκη. Άρα, ξαναλέω, έχουμε να κάνουμε με έναν μετακαπιταλισμό, ο οποίος όμως υπακούει μόνο στις επιταγές του μεγάλου Μαξίμου. Άρα δεν είναι καν καπιταλισμός. Άρα δεν εξυπηρετείται το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας. Άρα καταλύεται κάθε νόμος και όταν δεν μας κάνει ο νόμος, αλλάζουμε τον νόμο για να εξυπηρετήσουμε πάλι μόνο τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και το ζει ο ελληνικός λαός και δυστυχώς θα το ζει πολύ περισσότερο στο άμεσο μέλλον.